Ημέρα ελευθερίας για τους εμβολιασμένους σε ψυχαγωγία και εστίαση. Σαρωτική έλεγχη για τους ανεμβολίαστους. Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ευνομίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πανικό η Άγκυρα βγάζει το Roots Race για έρευνες. Η κακοκαιρία Αθηνά έπληξε και την Εύβοια. Χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα σε Βόλο και Καρδίτσα. Νέα επιδείνωση από αύριο. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάδο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά από 2 χρόνια αποστάσεων και μέτρων επανέρχεται στη ζωή μας η διασκέδαση χωρίς περιορισμούς. Από σήμερα το βράδυ οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να χορεύουν όπως παλιά, αρκεί να έχουν μαζί τους ταυτότητες και πιστοποιητικά. Οι πόρτες των μαγαζιών ωστόσο θα είναι κλειστές για τους ανεμβολίαστους, ενώ με την έναρξη των αλλαγών ξεκινούν και σαρωτικοί έλεγχοι. Το όνομά σας παρακαλώ. Βεβαίως. Από σήμερα σε όλους τους κλειστούς χώρους εστίασης θα μπορούν να μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει, όπως φαίνεται και στη σήμανση που υπάρχει στο εστιατόριο που βρισκόμαστε. Να ζητάς από τον άλλο την ταυτότητά του, όλα αυτά είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε ασφαλείς. Καλό θα είναι για την αγορά, θα την τονώσει, είναι ένα μπόνους επιβράβευσης για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Τι κερδίζουν οι εμβολιασμένοι? Αποστάσεις και μάσκες τέλος σε κλειστούς χώρους. Εστιατόρια, καφέ και ταβέρνες θα μπορούν να γεμίζουν 100% ακόμη και στις κόκκινες περιοχές. Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό, ενώ στο τραπέζι θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό. Οι ανεμβολίαστοι θα τρώνε και θα πίνουν μόνο σε μεικτούς εξωτερικούς χώρους. Μας ζητάνε να καθίσουν έξω, ναι. Ανάβουμε τις όμπες, από τις παρέες ειδικά, τα 3/4 είναι ανεμβολίαστοι. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις όλους τους πελάτες σου. Μπουζούκια και κλαμπ θα λειτουργούν όπως παλιά για τους εμβολιασμένους. Τα κλειστά νυχτερινά κέντρα θα μπορούν να είναι γεμάτα. Μάσκα θα φορά μόνο το προσωπικό. Όρθιοι και χορός θα επιτρέπονται, όμως τραγουδιστές και χορευτές θα πρέπει να κρατούν αποστάσεις με το κοινό. Οι ανεμβολίαστοι θα διασκεδάζουν στο κρύο μόνο σε μεικτούς εξωτερικούς χώρους. Όποιος δεν έχει κάνει το εμβόλιο ή δεν έχει νοσήσει, γιατί να μπει μέσα και να κολλήσει άλλους 10-20. Υπάρχει λόγος. Εγώ είμαι χαζός που έκανα τα εμβόλια. Εμείς το πληρώσαμε οι καλλιτέχνες και το πληρώνουμε. Οι νέοι μας, όσοι τουλάχιστον είναι εμβολιασμένοι, έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα. Άρα έχουν πολύ υψηλή ανοσία. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι που έχουν περάσει 5-6 μήνες από τον εμβολιασμό τους πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί μέχρι ότου να κάνουν την επαναληπτική δόση. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα είναι μεγάλα και η έλεγχη σαρωτική. Ένα-ένα θα σκανάρονται τα barcodes από τα ειδικά κλιμάκια. Στην Πάτρα ξεκίνησαν από το πρωί. Οι πόρτες για τους εμβολιασμένους θα είναι ανοιχτές και σε όλα τα κλειστά σινεμά και τα θέατρα. Και αυτά θα μπορούν να έχουν πληρότητες 100% και θα υπάρχει διάλειμμα όπως παλιά. Η μάσκα όμως είναι υποχρεωτική. Οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να απολαμβάνουν θεάματα μόνο σε μεικτούς χώρους. Νομίζω ότι ο κόσμος βγαίνει, θέλει να δει θέατρο. Γελάνε μια χαρά και με τη μάσκα. Εντάξει, ωραία. Ακούμε τον ήχο. Δεν πειράζει, δεν βλέπουμε τα χυλάκια.